Να πω ότι από το καλοκαίρι και έπειτα, όταν τα πρώτα κύματα προσφύγων άρχισαν να καταπλέουν στις ελληνικές ακτές και από εκεί να σειραίνουν στις μεγάλες πόλεις, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση και πραγματικότητα. Μέχρι τότε, η εμπειρία της προσφυγιάς διαπερνούσε μόνο τις διηγήσεις των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας και τα λογοτεχνικά μας αναγνώσματα. Τώρα ήταν εδώ μπροστά μας ως αδύρυτη ανάγκη για δράση και αλληλεγγύη. Σχεδόν άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι πέρυσι, οργανωθήκαμε και πράξαμε το απολύτως αυτονόητο να στηθούμε έξω από τα σούπερ μάρκετ να συλλέξουμε τρόφιμα για τους πρόσφυγες που είχαν σειρεύσει στο πεδίο του Άρεως, μεταφέροντάς τα κάθε εβδομάδα στην Αθήνα. Μετά από λίγο διάστημα, ένας καταβλισμός, ένα καταλυλημένο στρατόπεδο στη Ριτσόνα, μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Χαλκίδα, στη μέση του πουθενά, επιστρατεύτηκε για να φιλοξενήσει περίπου 800 με 1000 πρόσφυγες. Αυτό ανακοινώθηκε στην πόλη, στους πολίτες, εντελώς ξαφνικά. Πολύ γρήγορα δραστηριοποιήθηκε μέσα στον καταβλισμό ένα δίκτυο αντίστασης και αλληλεγγύης που ελεγχόταν απόλυτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ όλο τους το είναι ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι εκεί είχε δημιουργηθεί ένας μικρός παράδεισος. Στην αρχή δεν πιστεύαμε τι βλέπουμε στο διαδίκτυο, τι ακούν τα αυτιά μας, διότι πραγματικά η πραγματικότητα διαστρεβλωνόταν τόσο πολύ που χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να ανέβουμε στον καταβλισμό για να διαπιστώσουμε ότι πραγματικά δεν μας ξεγελάει η πραγματικότητα και αυτά όλα που λένε ήταν μια αισχρή προπαγάνδα. Ο καταβλισμός δεν είχε ούτε τρεχούμενο νερό, ούτε ηλεκτρικό. Ήταν πολλά χρόνια καταλυλημένος και από τον ίδιο το στρατό. Κάθε φορά που έβρεχε δημιουργούνταν εκεί αυλάκια από λάσπη και οι άνθρωποι πραγματικά ήταν απελπισμένοι. Έγιναν κάποιες συσκέψεις εκεί φορέων της Περιφερειακής Ενότητας, του Δήμου, της Εκκλησίας, των Αλληλέγγυων, ώστε η κατάσταση κάπως να εξανθρωπιστεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα αποκατασταθεί, παρότι πια στο χώρο λειτουργούν πάρα πολλές ΜΚΟ, οι οποίες έχουν αναλάβει και το κύριο βάρος της λειτουργίας του καταβλισμού. Το νερό δεν έχει ακόμα συνδεθεί. Υπάρχει μια ηλεκτροδότηση βέβαια, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το διαδίκτυο, καμία υπηρεσία ασύλου. Το φαγητό είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχει ένα catering εκεί που τροφοδοτεί. Στην αρχή το είχε αναλάβει ο στρατός, τώρα μια ιδιωτική εταιρεία. Και στην προσπάθεια διάφορων μεμονωμένων αλληλέγγυων να παρέμβουν, συνήθως υπήρχε ένα τείχος από τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, ώστε να μην έχουν επαφή άμεση με τους πρόσφυγες και ο έλεγχος να είναι απολύτως σε εκείνους. Εμείς ως σωματείο αποφασίσαμε να δράσουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, να στείλουμε στην τοπική κοινωνία ένα μήνυμα ότι είμαστε αλληλέγγυοι, ένα έμπρακτο μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, συνανθρώπους μας. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ το ενδεχόμενο να εκτραπεί αυτό σε μια φιλανθρωπία όπως αυτές που πραγματοποιεί τις δράσεις της φιλανθρωπικής η Εκκλησία. Οπότε το δεύτερο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να στείλουμε ένα αντιπολεμικό πολιτικό μήνυμα, αντιφασιστικό μήνυμα, καθώς δίχως αυτό δεν ήταν δυνατόν να έχει η αλληλεγγύη του χαρακτήρα που θέλαμε να έχει μέσα από τις δράσεις του σωματείου. Και κινδύνευε επιπλέον να κρύψει και τις πραγματικές αιτίες και τους λόγους του ξεριζωμού των ανθρώπων αυτών. Τρίτον, θέλαμε να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους η έμπρεπτη συμπαράστασή μας στον αγώνα των ανθρώπων αυτών για επιβίωση και αξιοπρέπεια ταυτίζεται με το δικό μας αγώνα για αξιοπρέπεια και για υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, των εργασιακών και των ανθρώπινων, που θεμελιώνονται τα τελευταία χρόνια με ρυθμό που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αποφασίσαμε λοιπόν, αφού έγινε μια καταγραφή των οικογενειών του καταβλισμού και των παιδιών που βρίσκονται εκεί, να δημιουργήσουμε ένα σχολείο έχοντας σκοπό να πιέσουμε τους φορείς ώστε από το Σεπτέμβριο και μετά κανένα παιδί, κανένας έφηβος να μην είναι εκτός θεσμικής εκπαιδευτικής δομής.
Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να φέρουμε τους πρόσφυγες στην πόλη σε μια εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής ο Θανάσης Κούρκουλας και συναυλία στη συνέχεια. Καταφέραμε να φέρουμε με δικό μας λεωφορείο, με λεωφορείο που αναπλώσαμε, περίπου 60 πρόσφυγες, 60 οικογένειες με τα παιδιά τους. Έγινε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, αλλά ήταν μια πρώτη προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να έρθουν σε επαφή με την πόλη και να γίνουν ορατοί. Ως στόχο λοιπόν του σχολείου αυτού βάλαμε το να γίνουν οι άνθρωποι, πέρα από το να μάθουν κάποιες βασικές γλωσσικές δομές ώστε να μπορούν να συνεννοούνται, να γίνουν ορατοί από την πόλη, να σπάσει η καχυποψία, αλλά και η εγκαιτοποίηση που προσπαθούσαν να επιβάλλουν οι άνθρωποι της κυβέρνησης και οι φίλοι της κυβέρνησης στον καταβλισμό και στους ανθρώπους που μέσα σε εισαγωγικά φιλοξενούνται εκεί. Το σχολείο αυτό λειτουργήσε κατά τη διάρκεια του Πάσχα και μέχρι που ξεκίνησαν οι εξετάσεις πανελλαδικές, για λίγες μέρες έχει ανασταλεί λόγω των εξετάσεων, σε κανονικό σχολικό κτίριο μέσα στην πόλη, αφού πήραμε τις απαραίτητες άδειες από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας, το Δήμο κτλ. Με εθελοντές συναδέλφους, έχουν εμπλακεί περίπου 40 με 50 καθηγητές και καθηγήτριες. Έχουμε εναλλάξει κοιλιό με να φέρει περίπου 200 ανθρώπους από τον καταβλισμό διαφόρων ηλικιών, ξεκινώντας από μικρές ηλικίες μέχρι και ενήλικες. Τα παιδιά τα μικρά, προσφέρουμε στα παιδιά μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και στους εφήβους. Και οι ενήλικες έχουν πρόσβαση και στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου, ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή με κάποιες πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασύλου, αλλά να μαθαίνουν και νέα από την πατρίδα τους. Η ανταπόκριση και των προσφύγων και των συναδέλφων γενικά και στις δράσεις αυτές που κάναμε για τη συλλογή τροφίμων ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κάθε εβδομάδα στέλναμε ένα δελτίο τύπου ως σωματείο σε όλα τα σχολεία της Εύβοιας για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία συγκεντρώναμε με δικά μας αυτοκίνητα και τα μεταφέραμε στον καταβλισμό. Επίσης καταγράψαμε όλα τα μωρά του καταβλισμού, που είναι 50 περίπου στον αριθμό, και τους παρέχουμε μέσα από μία δράση που λέγεται «Υιοθετήστε ένα μωρό», κάθε εβδομάδα τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα μωρό για να επιβιώσει. Σε αυτή τη δράση έχουμε βρει τείχος από τις ΜΚΟ, διότι θεωρούν ότι κατά κάποιο τρόπο τους χαλάμε λίγο την πιάτσα, γιατί προσπαθούν να έχουν δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι, προσπαθώντας να πείσουν τις μητέρες, τις λιχώνες, ότι πρέπει να θυλάζουν. Καταλαβαίνετε ότι για να θυλάσει μία μητέρα σε τέτοιες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατον, δηλαδή όταν δεν έχει την κατάλληλη τροφή, την κατάλληλη συνθήκη, την κατάλληλη ψυχολογία, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να θυλάσει. Γι' αυτές είναι πιο πρόσφορο να έχουν ανά πάσα στιγμή ένα μπουκάλι γάλα. Εν τω μεταξύ, οι ΜΚΟ μετά τις 7 η ώρα εξαφανίζονται από τον καταβλισμό. Αν το μωρό πεινάσει, ας πούμε, δεν τους παρήχαν καθόλου γάλα. Έχουμε καλύψει αυτές τις βασικές ανάγκες, παρότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πέρα οι εθελοντές με τα πράγματα, οι ΜΚΟ έρχονται και μας κάνουν συνεχώς, δημιουργούν προβλήματα. Και στη δράση αυτή έχουν εμπλακεί περίπου 500 πολίτες της Χαλκίδας, κάθε εβδομάδα δηλαδή ένας εθελοντής παραδίδει τη σκυτάλη στον επόμενο. Στόχος τώρα είναι οι δράσεις να συνεχιστούν, αν και μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ συχνά το ερώτημα, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τη δομή και τη λειτουργία του κράτους. Μπορώ να πω ότι η απόψινή εκδήλωση έτσι με βοήθησε να ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε σε ένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή, τι θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι και πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Η στόχευσή μας είναι, αφού έρθουμε σε επαφή πάλι με τους προϊσταμένους εκεί εκπαίδευσης, περιφερειακούς διευθυντές κτλ., να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα μπουν σε κανονικές εκπαιδευτικές δομές το Σεπτέμβριο, διότι δεν σας κρύβω ότι οι πρόσφυγες έχουν αρχίσει και βλέπουν μια σχετική καχυποψία το γεγονός ότι τους προσφέρουμε μαθήματα ελληνικών. Φοβούνται ότι αυτό σημαίνει την παραμονή τους στην χώρα, κάτι το οποίο δεν επιθυμούν. Ωστόσο, όσο χρειαστεί, θα συνεχίσουμε τις δράσεις αλληλεγγύης, διότι πιστεύουμε ότι η παρουσία των προσφύγων και η αλληλεγγύη προς αυτούς αποτελεί για μας και για μας ως πολίτες
μια ιστορική δυνατότητα και ευκαιρία σήμερα, γιατί με το παράδειγμά τους οι άνθρωποι αυτοί, αν και έρχονται μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου, κουβαλούν συνάμα και ένα ελπιδοφόρο καθαρό μήνυμα ζωής. Επίσης, στηρίζοντας τον αγώνα τους για δικαιώματα και ζωή, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, δεν βοηθάμε απλώς τους συνανθρώπους μας και τα παιδιά τους να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν στοιχειωδώς τα αναγκαία. Πολύ περισσότερο συνεισφέρουμε και στη δική μας κοινωνία και τον αγώνα μας να μην επιτρέψουμε το μίσος, ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο φόβος και ο ρατσισμός, στοιχεία της κεφαλοκρατικής κοινωνίας να υπερισχύσουν. Γιατί τέλος η αλληλεγγύη ως συμβολική, μα και ως αυτονόητη ανθρώπινη πράξη, είναι μια συγκλονιστική για μας ευκαιρία σήμερα να διδάξουμε στα παιδιά μας πανανθρώπινες αρχές και αξίες και να επανακαθορίσουμε κι εμείς οι ίδιοι τη λησμονημένη συλλογική μας ταυτότητα, πάνω στην οποία νέες συντροφικές και ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις είναι δυνατόν να γεννηθούν, οικοδομώντας μια κοινωνία διαφορετική, στην οποία ο άνθρωπος θα είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση. Σας ευχαριστώ.